πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε και να φτιάξουμε ένα σωστό χαρταετό. Θα πάμε στο Χουδέτσι. Θα πάμε στον κύριο Κώστα Στεφανάκη, έναν ντόπιο, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο του και την παράδοση. Και το Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου, αναμένεται στην κεντρική πλατεία του χωριού να έχουμε κατά κάποιο τρόπο, τώρα εγώ θα το πω σεμινάριο, ένα σεμινάριο, πώς μπορούμε να φτιάξουμε παραδοσιακούς χαρταετούς υπό την καθοδήγηση του Κώστα Στεφανάκη. Πάμε να τον συναντήσουμε και να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα κάπως διαφορετικά. Τι κάνετε, τους χαιρετισμούς μας, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, πραγματικά πρωτοποριακό το σεμινάριο. Ποιος μπορεί να δώσει το παρόν? Μπορούμε να έρθουμε και εμείς να μάθουμε πώς μπορούμε να το φτιάξουμε? Φυσικά μπορείτε, είστε προσκεκλημένοι. Επίσημοι προσκεκλημένοι. Για πείτε μας λοιπόν, είναι μια τέχνη, είναι μια τέχνη δύσκολη? Θέλει λίγο προετοιμασία, θέλει. Για πείτε μας τα μυστικά, μεταξύ άλλων, όχι όλα, όλα θα τα πείτε το Σάββατο τώρα, έτσι να πάρουμε μια γεύση. Καταρχήν πρέπει να έχουμε καλάμι. Βρίσκομαι το καλάμι το οποίο εμείς το επεξεργαζόμαστε. Ναι. Το κάνουμε τη διάσταση που θέλουμε. Μετά το καλάμι βρίσκομαι, θέλουμε σακούλες. Εγώ χρησιμοποίησα για τον αετό μου σακούλες που βάζουν το αλεύρι. Μετά για να κολλήσω το χαρταετό κάνω αλευρόκολλα. Αλεύρι με νεράκι, το αναμειγνύω και γίνεται πολύ ωραία κόλλα. Και φυσικά θέλουμε και το σκηνάκι. Τα καλάμια βέβαια μεταξύ τα δένουμε με σφάγο. Ναι. Και όπως και την ουρά κόβω χαρτοσακούλα και φτιάχνουμε την ουρά. Για πείτε μας τώρα λίγο, έχουμε μία σωστή κατασκευή. Έναν σωστό, έναν ζυγισμένο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, χαρταετό. Το αν θα πετύχουμε στο να τον πετάξουμε εξαρτάται από την κατασκευή και από κάποια αστοχία που πιθανότατα να υπάρχει, ή εξαρτάται και από το ταλέντο, από κάτι το οποίο πρέπει και εμείς οι ίδιοι να γνωρίζουμε? Έχει μεγάλη σημασία πώς θα φτιάξουμε τα ζύγια. Να το, καλά το. Τα ζύγια έχουν ειδική προετοιμασία. Πρέπει να ξέρεις για να τα φτιάξεις. Διαφορετικά δεν θα πετάξει ο Άιχο. Α, είναι τα ζύγια λοιπόν. Μάλιστα. Αν θέλετε να σας δείξω... Βέβαια, πάμε. Το πρακτικό κομμάτι. Αν θέλετε κομμάτι. Να σας δείξω... Ναι. Αυτό είναι από την πάνω μεριά του αετού. Πώς φτιάχνουν τα καλάμια. Φτιάχνουμε εξάγων. Μετά βάζουμε το χαρτί και το κολλάμε με την αλευρόκολλα. Αφού δέσουμε βέβαια τα καλάμια με σφάγο. Εδώ είναι από σακούλα με αλεύρι, φτιαγμένος ο αετός. Έβαλα τα παιδιά μου και τον ζωγραφίσανε. Α, είναι πανέμορφο, είναι πανέμορφο. Είναι έτοιμος να πετάξει. Η ουρά είναι επίσης από σακούλα, φτιαγμένη. Α, όλα στο χέρι λοιπόν. Το κόβομαι, ναι, από χέρι. Αυτός ο αετός χρειάζεται περίπου 4 μέτρα σφάγο, 4 μέτρα ουρά. Εξαρτάται βέβαια από το μέγεθος. Κύριε Στεφανάκη, τι καιρό πρέπει να έχει για να πετύχει όλο αυτό? Τι καιρό πρέπει να έχουμε, να φυσάει λίγο? Να φυσάει βέβαια λιγάκι. Μάλιστα. Ναι. Στη βροχή δεν πετάμε χαρταετό? Όχι. Έτσι είναι από χαρτί και θα λιώσει, θα έχουμε πρόβλημα. Εγώ πραγματικά θέλω όποιος κόσμος, γιατί το κάνετε μέσα από την καρδιά σας και νομίζω ότι είναι και ο πολιτιστικός σύλλογος αυτός ο οποίος διοργανώνει την όλη πρωτοβουλία. Πάμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, όχι μόνο εκεί οι ντόπιοι, αλλά και περιμετρικά όσοι μένετε κοντά να βρεθείτε, να δώσετε δυναμικό παρόν, να μάθετε πώς κατασκευάζουμε ένα σωστό χαρταετό, προκειμένου να μην απογοητευτούμε. Ξέρετε, εγώ μικρός, στην προσπάθειά μου μετά, μικρό παιδί, στεναχωριόμουν κιόλας. Οπότε πάμε να το προλάβουμε αυτό για τα μικρά παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε εκεί. Με πολύ μεγάλη χαρά, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Κύριε Στεφανάκη, να παραμείνετε δυνατός, να στηρίζετε την παράδοση και να φτιάχνετε ξεχωριστούς χαρταετούς. Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.